Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στην πλάτη τους φαίνεται να γυρίζουν οι Έλληνες καταναλωτές σε όσους επιχειρήσεις επιλέγουν να μεταφέρουν την έδρα τους ή την παραγωγή τους σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού. Περισσότερα θα μας πει η Ελένη Μπότα. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Όπως είπες λοιπόν και εσύ, τη στιγμή που η ανεργία μαστίζει τη χώρα μας, που έχουμε ανάγκη από νέες επενδύσεις, εταιρείες οι οποίες αποφασίζουν να μεταφέρουν, να κλείσουν εργοστάσια, να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα σε άλλες χώρες και να αφήσουν στο δρόμο αρκετούς εργαζόμενους, τιμωρούνται από τους Έλληνες καταναλωτές, επιλέγοντας προϊόντα άλλων εταιριών που παράγονται και στην Ελλάδα και ενισχύουν την ελληνική οικονομία. Είναι ενδεικτικό το παράδειγμα της Coca-Cola, η οποία είχε κλείσει το εργοστάσιο της στη Βόρεια Ελλάδα. Έκτοτε έγιναν διάφορες κινήσεις, οι καταναλωτές καλούσαν σε εμπάργκο για τα προϊόντα τους. Έχει υποστεί ένα πλήγμα ο πολυεθνικός όμιλος. Είναι ενδεικτικό ότι μαζί με την PepsiCo, Ivy και η Coca-Cola, από την αρχή της κρίσης είχαν ένα μερίδιο αγοράς κοντά στο 85%. Πλέον αυτό το ποσοστό και των δύο μαζί έχει υποχωρήσει στο 75%. Επίσης, μια ανάλογη έτσι, τιμωρία εντός εισαγωγικών υπήρχε και για την PepsiCo Ivy, η οποία τα μερίδια αγοράς της έχουν υποχωρήσει σε μονοψήφιο νούμερο. Έκλεισε και αυτή το εργοστάσιο της στα Ινόφυτα, μετέφερε την παραγωγή της στη Ρουμανία. Από αυτό λοιπόν τον πόλεμο, τουλάχιστον στην αγορά αναψυκτικών, έχουν βγει ενισχυμένες οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι μικρότερες, Lux, Green Cola, Vicos κλπ. Σε καλό πάντως δεν βγήκε και η απόφαση επίσης της ΦΑΗ για να μεταφέρει το 2012 την έδρα της στο Λουξεμβούργο και να κλείσει και το εργοστάσιο της στο Αμίντεο. Οι πωλήσεις της υποχωρούν στην ελληνική αγορά. Και αντίθετα, ενισχυμένες βγαίνουν άλλες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως είναι στον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας, όπως είναι η Κρικρή. Σε έρευνα που έχει γίνει πρόσφατα, δείχνει ότι οι Έλληνες προτιμούν τα ελληνικά προϊόντα, στηρίζουν τα ελληνικά προϊόντα. Ενώ παλιά δεν ίσχυε αυτό. Φαίνεται πως πλέον με την κρίση έχουν αποκτήσει καταναλωτική συνείδηση, ακριβώς. Στηρίζουν τις εταιρείες οι οποίες παράγουν στην Ελλάδα. Αυξήθηκε μάλλον ο πατριωτισμός των Ελλήνων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αν και βέβαια παράγοντες της αγοράς λένε ότι δεν έχει αποτυπωθεί αυτό στο ράφι τόσο πολύ, δεν φαίνεται. Θεωρούν όμως ότι σιγά σιγά με τα χρόνια καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό θα καταλάβουμε είναι. Πόσο σημαντικό είναι η στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και κατά συνέπεια τις ελληνικές. Ακριβώς.